Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μεταγραφική ενίσχυση στο κομμάτι των στόπερ και ήδη τα πρώτα ονόματα έχουν βγει στην επιφάνεια. Το πρώτο είναι αυτό του Φελίπε, ο οποίος αγωνίζεται στην Νότιχαμ. Τη φετινή χρονιά δεν έχει καμία συμμετοχή και σίγουρα η περίπτωσή του φαντάζει πολύ πιο εύκολη από τις άλλες δύο, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο αργεντίνικο πρωτάθλημα. Ο πρώτος είναι ο Γκαστόν Ερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαν Λορέντσο, και ο έτερος είναι ο Τζανέτη, ο οποίος για όλα του τα χρόνια στην επαγγελματική του καριέρα στην Αργεντινή φοράει τη φανέλα της Βέλεζ Σάρσφιλντ. Δύο ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις για αθλητές οι οποίοι είναι ουσιαστικά πολύ μεγάλα κομμάτια της ομάδας τους. Από εκεί και πέρα, και όσον αφορά στο κομμάτι της μεσαίας γραμμής, ο Ολυμπιακός φέρεται να κινείται για την επιστροφή του Τζόλταν Χόλσγκροβ, δανεικού Σκοτσέζο από την Εστορίλ. Ένα παίκτη ο οποίο είχε κάνει αίσθηση στην Πορτογαλική Λίγκα και βεβαίω είναι δεδομένο ότι για την μεσαία γραμμή αποτελεί μια εξαιρετική λύση. Όσον αφορά το κομμάτι του επιθετικού, πέρα από το όνομα του Γκαράντσα, υπάρχουν και οι εντό των τυχών λύσει για τον Ολυμπιακό στην περίπτωση κατά την οποία χρειαστεί ο Γιουσέφ Ελαραμπή να αποχωρήσει από του πυριώτε. Με το όνομα του Χαράλαμπου Κοστούλα να βρίσκεται ως μια σημαντική λύση για τις εντός των τυχών υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αλλά όχι μόνο. Άλλωστε, ο νεαρός 16χρονος έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα σε όλα τα ηλικιακά μικρά τμήματα του Ολυμπιακού και έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει πολλά και σημαντικά πράγματα.